και φίλοι, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 7 Φεβρουαρίου, και είμαστε και σήμερα μαζί για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στην τρέχουσα επικαιρότητα, την οικονομία και τις αγορές. Για παρατηρήσεις και σχόλια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media του καναλιού. Τα βλέπετε και στις οθόνες σας. SBC TV Channel για το Facebook, Παπάκιες Ροδοπούλου για το Twitter, και επίσης μπορείτε να στέλνετε και email στο srodopoulou@sbctv.gr. Λοιπόν, ξεκινώντας και σήμερα, το σκάνδαλο της Novartis, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται στο επικέντρο της ειδησιογραφίας, το οποίο φαίνεται και να απολώνει το πολιτικό κλίμα μετά και την μεταβίβαση της δικογραφίας για την Novartis στη Βουλή. Από τη στιγμή που το γραφείο 133, όπου φυλάσσεται η δικογραφία, άνοιξε, επικράτησε συνωστισμός από βουλευτές, ενώ σε αυτούς που έσπευσαν ήταν πολλοί, των οποίων το όνομα ενεπλάκει στην υπόθεση. Ένα θέμα το οποίο θα δούμε και αναλυτικότερα στη συνέχεια. Θα εστιάσουμε σε αυτό με τη βοήθεια του Γιάννη Αντίπα, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στο πρώτο θέμα. Τώρα, το συγκεκριμένο θέμα σίγουρα θα τεθεί και στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο συνεδριάζει σήμερα, με ευρύτερο αντικείμενο τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, και η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο γραφείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, να σας ενημερώσουμε για το θέμα των πληστηριασμών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών ανακοίνωσε αναστολή των πληστηριασμών στα ειρηνοδικεία έως και τις 21 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, να επισημάνουμε ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα διεξάγονται κανονικά. Τώρα, στα δικά μας τα χρηματιστηριακά, από ό,τι φαίνεται το κλίμα έχει βελτιωθεί, έχει αρχίσει να ηρεμεί. Σήμερα, βεβαίως, η Ευρώπη συνεχίζει πτωτικά. Παρ' όλα αυτά, στην χθεσινή συνεδρίαση της Wall Street είδαμε άνοδο τελικά και ισχυρή, μάλιστα, σβήνοντας την χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων 6 ετών για τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones, αλλά και για τον S&P 500. Αν και ξεκίνησε πτωτικά, τελικά ο Dow Jones στην συνέχεια ανέκτησε κέρδη και έκλεισε με άνοδο 2,33%. Και έτσι λοιπόν η προσπάθεια αντίδρασης στην Wall Street βοήθησε χθες και την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά να περιορίσει σημαντικά τις αρχικές απώλειες που κατέγραφε ο γενικός δείκτης, οι οποίες ξεπερνούσαν το 4%. Τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο, όπως βλέπουμε και στην οθόνη μας, έκλεισε στις 838 μονάδες με μια πτώση 1,74%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,84%, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση κατέγραψε απώλειες της τάξης του 1,95%. Νομίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταπάει, μιας και ενώ είδαμε την Wall Street χθες να ενισχύεται, σήμερα η Ευρώπη συνεχίζει πτωτικά με απώλειες οι οποίες ξεπερνούν το 2%. Αναμένουμε λοιπόν και το άνοιγμα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Μέχρι τότε όμως, ελάτε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στην έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής διαβιβάστηκε η δικογραφία για την υπόθεση Novartis, που αφορά την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων για τα αδικήματα της απιστίας και της δωροδοκίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι εξετάζονται για τις πράξεις της δωροληψίας πολιτικών αξιωματούχων, της παθητικής δωροδοκίας και της απιστίας, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρευσαν, φέρεται ότι διακινήθηκαν πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ μίζες σε πολιτικά πρόσωπα προκειμένου να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης η Novartis. Σύμφωνα με καταθέσεις τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία που απέστειλαν οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Βουλή, τα 40 εκατομμύρια εξ αυτών, εκ των 50 εκατομμυρίων που είναι το συνολικό ποσό, δόθηκαν πριν από το 2010 για την προμήθεια των εμβολίων κατά της γρίπης. Οι εν λόγω μάρτυρες θεωρούνται αξιόπιστοι από τις εισαγγελικές αρχές, καθώς έχουν προσκομίσει στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν γνώση και ότι ήταν κοντά στα επίδικα γεγονότα. Εκτός από τις τρεις, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 17 με 18 καταθέσεις, βάσει των οποίων με τις μίζες εμπλέκονται 30 πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός των πολιτικών πρώην γενικοί γραμματείς, πρώην μέλη επιτροπών τιμών φαρμάκων και σύμβουλοι ή συνεργάτες υπουργών.
Τώρα, για τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας μίλησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσία του στο Περιφερειακό Συνέδριο στην Πάτρα, τονίζοντας ότι μπορεί ο κόσμος να προσβλέπει σε σταδιακή μείωση της φορολογίας, αύξηση μισθών και συντάξεων, καθώς και αύξηση των επενδύσεων. Η ομιλία του, ωστόσο, ήταν και πλούσια σε αιχμές και καυστικά σχόλια εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων στην υπόθεση Νοβάρτης. Στέλνοντας μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αν χρειάζεται σήμερα κάτι η πατρίδα από όλους, αυτό είναι πατριωτισμός, όχι όμως πατριωτισμός της μίζας και της διαφθοράς. Αν χρειάζεται σήμερα, τώρα, κάτι η πατρίδα από όλους μας, μέχρι και από τον τελευταίο Έλληνα, αυτό είναι ένας σύγχρονος, αποφασιστικός, ανυποχώρητος πατριωτισμός. Ένας πατριωτισμός που απαντά στην δύσκολη συγκυρία όχι με όρους εμπριστικής ρητορίας αλλά με όρους καθημερινής αρετής. Δεν μπορεί να υπάρξει, όπως δεν υπήρξε ποτέ, πατριωτισμός των Panama Papers, πατριωτισμός των offshore, πατριωτισμός του λαδώματος, πατριωτισμός της διαπλοκής, της εξαπάτησης του κράτους, της ιδιοποίησης του δημόσιου συμφέροντος, πατριωτισμός της μίζας και της διαφθοράς. Και είναι εγκληματικά υποκριτικό, πολιτικοί άνδρες, από τη μια να επιδίδονται σε διαγωνισμό πατριωτισμού, και από την άλλη να θεωρούν νόμιμη και ηθική την αναγραφή των ονομάτων τους σε καταλόγους φοροδιαφυγής ή να καταγγέλουν ως πολιτική δίωξη την αναφορά των ονομάτων τους σε κακουργηματικές δικογραφίες. Ο πατριωτισμός, φίλες και φίλοι, δεν είναι δήλωση και ρητορία, ούτε στάση προσοχής κατά την έπαρση της σημαίας. Ο πατριωτισμός είναι πράξη καθημερινής αρετής, συμβολής στα βάρη του κράτους, έμπρακτης καταδίκης κάθε φερωμένου διαφθοράς και ιδιοτέλειας, διαρκούς σεβασμού στο διπλανό μας και στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και πάνω απ' όλα, τιμιότητας. Ξέρω πολύ καλά ότι ως κυβέρνηση και λάθη κάνουμε, και παραλήψεις υπάρχουν στο έργο μας. Όμως έχω το δικαίωμα να σας κοιτάξω στα μάτια και να πω τούτο. Το πολιτικό και ποινικό μας μητρό είναι πιο καθαρό και από τον ξάστερο ουρανό. Και αυτό που καθοδηγεί τις πράξεις μας είναι η αντίληψή μας, οι απόψεις μας, οι ιδέες μας, κυρίως όμως η αντίληψή μας για την πολιτική ως προσφορά και ως ηθικού καθήκοντος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, κόμματα και πολίτες πάνω απ' όλα, είναι να πάρουμε οριστικό διαζύγιο με τις συνήθειες και με τις νοοτροπίες του χθες. Να πάρουμε όλοι αποστάσεις από την Ελλάδα του χθες και από τα πρόσωπα που τη σημάδεψαν. Τώρα πάμε και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος επανέλαβε τις δεσμεύσεις του για μείωση των φόρων, τονίζοντας πως η επόμενη κυβέρνηση θα είναι αδιαπραγμάτευτα μεταρρυθμιστική. Έμεση αναφορά στο σκάνδαλο της Νοβάρτης έκανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας το μήνυμα πως όταν η πολιτική ζωή του τόπου βουλιάζει στην σκανδαλολογία και στη λάσπη, είναι δύσκολο να υπάρξει συνένεση, κάνοντας παράλληλα λόγο για τοξικότητα στην πολιτική ζωή της χώρας τις τελευταίες ημέρες. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα, να αντιδιαστήλω μόνο την δημιουργικότητα και το δυναμισμό που απορρέει από αυτήν την αίθουσα με την τοξικότητα και την οσιρότητα του πολιτικού κλίματος όπως αυτό διαμορφώνεται ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες.
Από τη φύση μου είμαι ένας πολιτικός ήπιος, ο οποίος πιστεύει στην ανάγκη συνένεσης, αλλά για να υπάρξει συνένεση πρέπει να υπάρχει διάθεση από όλες τις μεριές. Δυστυχώς αυτή τη συνένεση και αυτή τη διάθεση δεν την έχουμε δει καθόλου από τη σημερινή κυβέρνηση. Μπορεί αυτό να ακουστεί ως ένα αυτονόητο σχόλιο ενός αρχηγού πολιτικού κόμματος, πλην όμως η πραγματικότητα είναι αυτή και δυστυχώς δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Όταν η πολιτική ζωή του τόπου βουλιάζει στη λάσπη, στη σκανδαλολογία και στις προσωπικές επιθέσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο δυστυχώς, κύριε Καραμούζη, να δημιουργηθεί το κλίμα αυτό, το οποίο είναι απαραίτητο για τη χώρα, για να μπορέσουμε να ενώσουμε πολιτικές δυνάμεις και όχι να διχάσουμε τους πολίτες και να τους χωρίζουμε σε στρατόπεδα. Την πρόθεσή του να καταθέσει μήνυση στην εισαγγελία του Αρειοπάγου κατά του Πρωθυπουργού Άλεξη Τσίπρα και του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, γνωστοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πάμε να δούμε τη δήλωση ο κ. Σαμαράς αλλά και τις αντιδράσεις του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Πικραμένου και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Πρόκειται για την πιο αντίστακτη και πιο γελία σκευωρία που έχει γίνει ποτέ. Καταθέτω αύριο στον Αρειοπάγο μήνυση κατά του ετοιμόρροπου Τσίπρα και κατά του πρώην αρχηγού της ΕΥΠ επί Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα είναι Υπουργός Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, Παπαγγελόπουλου, και των συνεργών τους εντός και εκτός του δικαστικού σώματος. Είναι η επανάληψη ως φάρσα του 1989. Μιλάμε για μια ιστορία πάμπερς, μόνο που αυτή τη φορά τα πάμπερς είναι κεβρεγμένα. Πρόκειται για την απόλυτη γελιότητα, για τον εξευτελισμό της αποδεικτικής διαδικασίας. Εάν υπάρχει σκάνδαλο, με γεια του, με χαρά του να βρεθεί. Αν όμως δεν υπάρχει, η σπήλωση ανθρώπων χωρίς λόγο είναι πολύ κακό πράγμα. Τώρα πάμε και στο άλλο θέμα, το μεγάλο θέμα της ονομασίας. Έτοιμη λοιπόν να αποδεχθεί γεωγραφικό προσδιορισμό στην ονομασία της είναι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ζόραν Ζάεφ, διευκρινίζοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της ΦΥΡΟΜ αποφάσισε την μετονομασία του αεροδρομίου από Διεθνές Αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος σε Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων και την μετονομασία της Εθνικής Οδού που οδηγεί στα σύνορα με την Ελλάδα από Εθνική Οδός Αλέξανδρος Μακεδόν σε Εθνική Οδός Φιλίας. Ως ένα θετικό βήμα για μια σημαντική εξέλιξη, χαρακτήρισε το Υπουργείο Εξωτερικών την απόφαση της κυβέρνησης της γειτονικής χώρας. Περιμένω ακόμα από τα Σκόπια επιτέλους να βγουν δημόσια να πούνε σε αυτή τη σύνθετη ονομασία ποιο θα είναι το επίθετο μπροστά από το ουσιαστικό και να το περιγράψουν στον πληθυσμό. Δηλαδή, εμείς προετοιμάζουμε και μάλιστα, όπως βλέπετε, με τις δυσκολίες που έχει κάνει τέτοιο την κοινή γνώμη, δεν βλέπω να κάνει την ίδια προετοιμασία και αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Σήμερα που κάνουμε συνέντευξή μας, η άλλη πλευρά. Αυτή η αποστροφή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Euronews και την Νικολέτα Κρητικού προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση των Σκοπίων ανέφερε ότι η λύση για το θέμα του ονόματος είναι εφικτή και για αυτόν τον σκοπό βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγματευτική διαδικασία, ενώ προστίθεται χαρακτηριστικά. Για την καλή βούληση που εκδηλώνουν οι δύο πλευρές, η κοινή γνώμη ενημερώθηκε πλήρως. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μετά το γάντι που πέταξε στην κυβέρνηση των Σκοπίων ο Νίκος Κοτζιάς μέσω της συνέντευξής του στο Euronews, το Υπουργικό Συμβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας βάφτισε Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων, αυτό που μέχρι σήμερα ονόμαζε Μέγας Αλέξανδρος, ενώ προχώρησε στη μετονομασία και της Εθνικής Οδού που οδηγεί στα σύνορα με την Ελλάδα, από Αλέξανδρος ο Μακεδόν, σε Εθνική Οδός Φιλία. Την εξέλιξη αυτή χαιρέτησε με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για θετικό βήμα και σημαντική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του αλυτρωτισμού. Την ίδια στιγμή, ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αποδεχθεί γεωγραφικό προσδιορισμό στην ονομασία της. Χρηματοδότηση του αγωγού φυσικού αερίου TAP με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην πρώτη συνεδρίαση για το 2018. Ο αγωγός βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής και έχει χαρακτηριστεί ως έργο κοινού ενδιαφέροντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί τμήμα του λεγόμενου Νοτίου Διαδρόμου που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν για την ευρύτερη περιοχή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΤΑΠ διασχίζει την Βόρεια Ελλάδα από τα σύνορα με την Τουρκία ως την Καστοριά και καταλήγει στην Ιταλία μέσω Αλβανίας και Αδριατικής.
Πάμε και στα διεθνή. Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 ανθρώπους τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έκπληξε την ανατολική ακτή της Ταϊβάν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε όλη την Ταϊβάν, ενώ κτίρια και δρόμοι στην Χουαλιέν υπέστησαν ζημιές. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε έτσι κάποια πλάνα από την στιγμή του σεισμού. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Σας ξαναλέω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε εκτενώς και εμείς με το θέμα της Νοβάρτης. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Γιάννης Αντίπας, δημοσιογράφος από το πρώτο θέμα. Θα σχολιάσουμε έτσι τις πρώτες αντιδράσεις των πολιτικών αρχηγών, την δήλωση στην οποία προχώρησε ο Πρωθυπουργός, αλλά και το σχόλιο, το έμεσο σχόλιο που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να δούμε τι γίνεται από εδώ και στο εξής, που πλέον βρίσκεται η δικογραφία στη Βουλή, στο περιβόητο, στην περιβόητη αίθουσα 131, όπου όλοι όσοι τους αφορούσε και άλλοι βουλευτές μπήκαν στη διαδικασία να προσπαθήσουν να διαβάσουν έτσι τον φάκελο. Να δούμε τώρα αν πρόκειται για ένα σκάνδαλο ή μια σκευωρία. Ωστόσο, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι θα μας πάρει αρκετό χρόνο για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα δούμε στην συνέχεια. Βεβαίως, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Κωνσταντίνο Βουδούριο, ο οποίος είναι αναλυτής διεθνών αγορών. Θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στις διεθνείς αγορές. Μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους είδαμε αυτή την μεγάλη πτώση, το μίνι κράχ ουσιαστικά των αμερικανικών δικτών. Πού οφείλεται αυτό και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν πρόκειται για μία διόρθωση ή αν μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο ρευστοποιήσεων. Πάντως χθες θυμίζω ότι οι αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν κέρδη, ανέκαμψαν και η Ευρώπη σήμερα από την άλλη πλευρά βλέπουμε να συνεχίζει με απώλειες οι οποίες κυμαίνονται στο 1%. Όχι, αυτή την ώρα βλέπουμε ανανεωμένες τις τιμές, βλέπουμε ότι ανακάπτουν και οι ευρωπαϊκοί δείκτες, προηγουμένως ήταν λάθος οι τιμές, οπότε βλέπουμε ότι αυτό το κλίμα, το θετικό κλίμα μεταφέρεται από την χθεσινή συνεδρίαση της Wall και στις αγορές σήμερα. Περιμένουμε και το δικό μας χρηματιστήριο να δούμε πώς θα αντιδράσει. Όλα λοιπόν αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
είδαμε τι έγινε σαν σήμερα. Εν τω μεταξύ, άνοιξε και το ελληνικό χρηματιστήριο με κέρδη 1%. Αλλάζει το κλίμα. Ειρήνη Γεωργίλα, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Ναι, όντως. Χαμόγελα και πάλι. Χαμόγελα. Θετικά τα πρόσημα από χτες στην Wall Street. Ήταν καλύτερη χτεσινή ημέρα σε σχέση με το sell-off των προηγούμενων ημερών. Και φαίνεται και πως οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα θα έχουν μια καλύτερη ημέρα, καθώς ξεκίνησαν με θετικό πρόσημο, με ανωδική πορεία. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Βέβαια, κανείς δεν ξεχνάει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια που εξανεμίστηκαν, που χάθηκαν ακριβώς, Σοφία, από τις αγορές τις τελευταίες ημέρες. Και φυσικά όλοι έχουν αρχίσει να κάνουν τις εκτιμήσεις τους. Θα τα δούμε και όλα αναλυτικά. Διότι ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε από την Παρασκευή, προκάλεσε πανικό, προκάλεσε μεγάλη πτώση και πολλές απώλειες. Έτσι λοιπόν, εμείς από εδώ προβλέψαμε, είπαμε μάλλον μέσω των εκτιμήσεων των αναλυτών μας ότι αυτή η πτώση θα είναι προσωρινή. Αυτό προς στιγμή επιβεβαιώνεται. Βεβαίως θα δούμε και περισσότερα στη συνέχεια με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Βουδούρη, αναλυτή διεθνών, όχι διεθνών αγορών, χρηματοοικονομικό αναλυτή. Θα μας πει την δική του εκτίμηση και θα μας δώσει την ανάλυση του για το πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι όμως να δούμε αναλυτικά τι γίνεται στις αγορές και σήμερα που θα μας τα πει στη συνέχεια, ας να πάμε δούμε να τα πρωτοσέλιδα, δούμε τα πρωτοσέλιδα του τύπου σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε από την εφημερίδα «Η Αυγή», σκάνδαλο Νοβάρτης, ποσά ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκαν για χρηματισμό πολιτικών, πανικός για τις μίζες. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ η ζημία που υπέστη το δημόσιο από τις συναλλαγές με την Νοβάρτης. Τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζει η ζημία από το 2000 μέχρι το 2015 από την πρακτική όλων των φαρμακοβιομηχανιών. Και για τα Σκόπια επισημοποιήθηκαν οι μετονομασίες, έτοιμοι να αποδεχθεί γεωγραφικό προσδιορισμό. Υπουργείο Εργασίας απόφαση σταθμός για τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Και Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα, δεν μπορεί να υπάρξει πατριωτισμός των offshore, της μίζας και της διαφθοράς. Και πάμε από την Αυγή στην επόμενη εφημερίδα, στη Δημοκρατία. Μπόχα και δυσοδεία για βαλίτσες με λεφτά που πήραν πολιτικοί, κατέθεσαν οι μάρτυρες. Και εδώ πέρα βλέπουμε πρώτο θέμα να είναι το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Στα 23 δισεκατομμύρια η ζημιά του Δημοσίου και η υπόθεση της Σαουδικής Αραβίας παίρνει τον δρόμο της διερεύνησης. Και στάχτη στα μάτια του ΖΑΕΦ δέχεται τώρα τον γεωγραφικό προσδιορισμό. Το παγκόσμιο μίνι κράχ πήγε πίσω την έξοδο στις αγορές, εδώ αναφέρεται στο 7ετές ομόλογο. Πουλήθηκε εξ ολοκλήρου Ολυμπιακή Ζυθοποιία και πρώτο βήμα για φάρμακα κατά του Αλτσχάιμερ και τέλος καταγγελίες για στημένους διαγωνισμούς του Καμίνη. Και πάμε στο Έθνος. 23 δισεκατομμύρια ευρώ για το πάρτι του φαρμάκου. Ζημιά στο δημόσιο που ισούται με τα μέτρα ενός μνημονίου προκάλεσαν οι πρακτικές φαρμακευτικών εταιρείων στην Ελλάδα. Κίνηση καλής θέλησης και το όνομα αυτού Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων. Τσίπρας για Σαμαρά, δεν υπάρχει πατριωτισμός της μίζας και της διαφθοράς. Φρίκη στη Δάφνη, νάρκωσε και βίασε 2 15χρονα κορίτσια. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Στείνουν αρένα με κουκούλα γκέιτ. Η κυβέρνηση κρύβει μνημόνιο Σκοπιανό και παίζει τα αρέστα της με Νοβάρτης. Μήνυση Σαμαρά κατά Τσίπρα Παπαγγελόπουλου. Τι απαντούν οι υπόλοιποι πολιτικοί? Τα νέα ποσά για συντάξεις χειρίας. Ο Ντάου Τζονς μπλόκαρε έκδοση ομολόγου. Και πάμε και στην Εστία. Με συνταγή Νοβάρτης αμήνεται το καθεστώς. Σκοτεινιάζει το ξέφωτο η αύξηση των επιτοκίων. Αναβάλλεται η έκδοση του 7ετούς ομολόγου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών και εδώ βλέπουμε όλο το πρώτο σέλιδο να αναφέρεται στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Φάκελοι, βαλίτσες και καυτές μίζες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, μοιράστηκαν σε 10 πολιτικούς 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες υπέδειξαν ως κεντρικό πρόσωπο της δωροδοκής πρώην διευθυντικό τέλεχος της Νοβάρτης. Για επανάληψη του 1989 ως φάρσα μιλά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Οι μάρτυρες θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν απειλίως αλμάς. Και πάμε στην Καθημερινή. Τρεις άγνωστοι μάρτυρες βάζουν φωτιά με τοπική πολιτική σύγκρουση, ενώ η δικογραφία για την υπόθεση Νοβάρτης έφτασε στη Βουλή. ΖΑΕΦ δέχομαι γεωγραφικό προσδιορισμό, με το ονομάζεται το αεροδρόμιο, σε φόρους 58% των κερδών. Και πάμε, αναβολή της έκδοσης λόγω κράχ, αναφέρεται και εδώ στο 7ετές ομόλογο. Στη Βουλή δικογραφία για τον Καμένο, για τον Πάνο Καμένο, για το θέμα με τα όπλα για τη Σαουδική Αραβία και 600 εκατομμύρια το κόστος αποκατάστασης μισθών των ενστόλων. Και ένα ενδιαφέρον θέμα, οι γονείς πιο εθισμένοι στο Facebook. Ένα διαφορετικό θέμα από αυτά που έχουμε διαβάσει. Πάντως βλέπουμε ότι σε όλα τα πρωτοσέλιδα το θέμα της Νοβάρτης, όπως είναι φυσικό, είναι πρώτο θέμα και νομίζω θα είναι για πολύ καιρό και μάλιστα βλέπουμε και πολύ γλαφυρές περιγραφές, όπως για παράδειγμα στην Κόντρα Νιούς που θα διαβάσουμε τώρα. Με βαλίτσες μετέφεραν τις μίζες στο Μέγαρο Μαξίμου, αποκάλυψη σοκ στη δικογραφία για το γιγαντιαίο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Και σχετικά με τις βαλίτσες που είπαμε πριν από λίγο, τις παρέδωσαν σε στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά. Μάλλον θα πρέπει να τα συνηθίσουμε αυτά τα πρωτοσέλιδα για το συγκεκριμένο θέμα, Σοφία. Έτσι. Πάμε και στην αυτεμπορική. Λοιπόν, 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια κόστησε η πτώση. Εδώ βλέπουμε διαφοροποίηση στην αυτεμπορική, η οποία εστιάζει στην μεγάλη πτώση των διεθνών αγορών. Και στα χρήματα τα οποία χάθηκαν στις απώλειες που είχαμε αυτό το χρονικό διάστημα. 4 τρισεκατομμύρια οι απώλειες από την τριήμερη κατακρίμηση των χρηματιστηρίων και 550 δισεκατομμύρια από τα κρυπτονομίσματα. Προσπάθεια στήριξης στη Νέα Υόρκη με την Wall Street να κλείνει χτες ανωδικά κατά 2,33%. Φυσικά αναφέρεται και εδώ η εφημερίδα στο σκάνδαλο στην υπόθεση Νοβάρτης. Στη Βουλή η δικογραφία, έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μηνύσεις από Σαμαρά και Λοβέρδο. Και έλεγχος μαύρου χρήματος για ποσά από 1.000 ευρώ, τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, ανοίγει αυλαία για την τέταρτη αξιολόγηση και ψαλίδι 80% στη χρήση πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ. Και πάμε στα νέα. Υπόθεση Νοβάρτης, βούρκος από τρεις κουκούλες, τρεις οι προστατευόμενοι ανώνυμοι μάρτυρες που ομολογούν τα πάντα. Σε τρεις μήνες ετοιμάστηκε ένας φάκελος που προαναγγελόταν επί 3 χρόνια. Τι περιγράφεται στη δικογραφία για βαλίτσες, χαρτοφύλακες και τρόλεϊ με μετρητά. Με μηνύσεις απαντούν Σαμαράς, Βενιζέλος, Λοβέρδος, Γεωργιάδης και άλλοι. Τώρα, κόκκινα δάνεια, υποαίρεση κούρεμα έως 80%. Άγνωστος ο αριθμός ακταίων μετεμποδίων πανελλαδικές εξετάσεις και έχουν ακόμα δρόμο Μέρκελ Σούλτ, συμφωνία με επώδυνους συμβιβασμούς στην Γερμανία. Και πάμε και στην τελευταία εφημερίδα για σήμερα. Επιταχύνονται όλοι οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί στην περιοχή, διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια και απάντησαν μαχητικά στην κοροϊδία της δίκαιης ανάπτυξης, συνδικάτα και φορείς Δυτικής Ελλάδας Δήμος Πάτρας.
Πάμε, Ειρήνη, να δούμε τώρα τι γίνεται σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές. Το ελληνικό χρηματιστήριο ξεκίνησε θετικά, περιορίζει τα κέρδη. Ωστόσο, είναι στο πράσινο με ένα τζίρο στα 6,4 εκατομμύρια ευρώ. Θετικά και οι ευρωπαϊκές αγορές. Θετικά, ναι, ανακάπτουν οι ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό τουλάχιστον βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, το μήνυμα που λαμβάνουμε είναι θετικό. Να υπενθυμίσουμε βέβαια πως χτες, η χτεσινή ημέρα και η χτεσινή συνεδρίαση δεν ήταν καλή ούτε για τις ευρωπαϊκές αγορές. Έκλεισαν με απώλειες που ξεπέρασαν το 2%. Τις μεγαλύτερες απώλειες χτες τις κατέγραψε ο δείκτης του Λονδίνου, 2,64%, και ο Eurostox έκλεισε χτες με πτώση 2,41%. Σήμερα όμως είναι μια καλύτερη μέρα, θετικά πρόσημα. Κοντά στο 1% οδεύουν αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Έχουμε ανωδική πορεία και φαίνεται πως αλλάζει το κλίμα. Ωστόσο, οι επενδυτές είναι λίγο συγκρατημένοι, διότι ήταν πολύ μεγάλες οι απώλειες που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες και ήταν και πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μέσα σε λίγες ημέρες, σε λίγα 24 ώρα, είδαμε να χάνονται από τις παγκόσμιες αγορές 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πριν πάμε στη Wall Street και στο χθεσινό κλείσιμο, να ρίξουμε και μια ματιά στη Γερμανία και στα στοιχεία που είχαμε εκεί για την βιομηχανική παραγωγή τον Δεκέμβριο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι συνέβη σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Εδώ η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,6% τον Δεκέμβριο, μετά από άνοδο που είχαμε 3,1% τον Νοέμβριο, και μάλιστα οι αναλυτές προέβλεπαν μικρότερη μείωση, προέβλεπαν μείωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,5%. Αυτό γενικά δείχνει πως τα εργοστάσια στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κατέβασαν ταχύτητα στο τέλος του 2017. Βέβαια, δεν είναι τα στοιχεία τα μακροοικονομικά τα οποία επηρεάζουν αυτές τις μέρες τις ευρωπαϊκές αγορές. Είναι γενικότερο το κλίμα. Φυσικά, η αρχή γίνεται πάντα από την Wall Street, Σοφία. Το είδαμε αυτό, διότι πώς φτάσαμε να μιλάμε για mini crash. Το λέγαμε κιόλας και τη Δευτέρα που ήμασταν μαζί εδώ. Mm-hmm. Όλα ξεκίνησαν από την Παρασκευή. Η συνεδρίαση της Παρασκευής ήταν και αυτή η οποία έδειξε την πτώση που θα ακολουθούσε. Ξεκίνησε όμως αυτό το sell-off διότι είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τα στοιχεία που έδειχναν πως οι μισθοί ενισχύθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 9 ετών και αυτό το στοιχείο πυροδότησε φόβους για άνοδο του πληθωρισμού και για ταχύτερη σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής της ΦΕΔ. Βλέπουμε όμως ότι τα στοιχεία ήταν θετικά και ο κόσμος θα αναρωτηθεί γιατί ενώ τα στοιχεία είναι θετικά είδαμε τους δείκτες να πέφτουν. Αυτό το οποίο φόβησε την αμερικανική οικονομία είναι ότι αυτή η βελτίωση στην αγορά εργασίας θα δημιουργήσει προβλήματα, θα φέρει ακόμα πιο αυξημένο πληθωρισμό, κάτι το οποίο δεν θέλουν και στη συνέχεια αυτό θα οδηγήσει σε μια αύξηση των επιτοκίων ίσως περισσότερες φορές σε σχέση από αυτό που έχουν εκτιμήσει οι αναλυτές από τη ΦΕΔ για το 2018. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε αυτή την αναταραχή. Όλη αυτή την αναταραχή που είδαμε, μια αναταραχή που δεν στάθηκε μόνο, δεν επηρέασε μόνο
τους δείκτες της Wall Street, επηρέασε Ασία, επηρέασε Ευρώπη και το υλικό χρηματιστήριο, έτσι, διότι και εδώ είχαμε απώλειες. Αλλά σχετικά με την Wall Street να πούμε ότι χτες ήταν καλύτερο το κλείσιμο, είχαμε κέρδη, δηλαδή είδαμε τον Dow Jones να κλείνει με κέρδη 2,33%, ο S&P κατέγραψε άνοδο 1,74% και ο Nasdaq επίσης κινήθηκε υψηλότερα 2,13%. Αυτό εννοώ ενδοσυνεδριακά υπήρχαν απώλειες, τις οποίες κατάφεραν να τις περιορίσουν και να κλείσουν με κέρδη. Ακριβώς. Τώρα, έχει ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο να δούμε και τι εκτιμούν αναλυτές, διότι όταν γίνονται τέτοιες αυξομοιώσεις απότομες και όταν έχουμε αυτές τις απώλειες, οι αναλυτές βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα σχετικά με το τι θα ακολουθήσει. Βέβαια, τίποτα δεν είναι σίγουρο από εδώ και στο εξής, αλλά έχει ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι εκτιμούν οι αναλυτές. Και όταν λέμε για αναλυτές και μιλάμε για Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley, είναι εγγύηση, έτσι, όλοι τους ακούνε. Συνήθως, ναι, τους ακούμε και κάτι παραπάνω ξέρουν, Σοφία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Goldman Sachs, καθώς εδώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι το μαζικό ξεπούλημα στις αμερικανικές μετοχές δεν θα εξελιχθεί σε ένα κράχ όπως αυτό του 1987, αλλά επισημαίνουν σε σημείωμα προς τους πελάτες πως το 2018 ξεκίνησε με μια επιτάχυση της ανάπτυξης, αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και ένα πιο αδύναμο δολάριο, και τα στοιχεία αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε ανωδικές αναθεωρήσεις των εταιρικών κερδών. Και πάμε και στην JP Morgan. Εδώ ο αναλυτής προβλέπει ότι η άνοδος της μεταβλητότητας θα προκαλέσει περαιτέρω εκροές από τις αμερικανικές μετοχές τις επόμενες ημέρες, οι οποίες μπορεί να ανέλθουν στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Και είπε ότι επισημαίνει επίσης πως μετά από την απότομη βουτιά που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, θα ακολουθήσουν ανωδικές κινήσεις, δημιουργώντας ευκαιρίες αγοράς. Βέβαια, η Morgan Stanley μας λέει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο εκτιμά η JP Morgan. Να είμαστε προσεκτικοί. Ακριβώς αυτό μας λέει, δηλαδή να μην παρασυρθούμε από τη βουτιά και να σπεύσουν οι επενδυτές να αγοράσουν μετοχές, διότι υπάρχουν ακόμα οι ανησυχίες για την άνοδο του χρέους και την άνοδο των επιτοκίων από τη Fed. Βλέπουμε τη Morgan Stanley πιο συγκρατημένη στις εκτιμήσεις της σε σχέση με την JP Morgan. Η Morgan Stanley, να θυμίσουμε, την είχε πατήσει άσχημα το 2008, οπότε ίσως επηρεασμένη από αυτό είναι λίγο πιο μετριοπαθής. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε και στις ασιατικές αγορές. Σήμερα, χθες, επίσης είχαν κατακριμνιστεί οι μετοχές, οι δείκτες. Σήμερα τι είδαμε? Είναι κάπως καλύτερη η εικόνα, όχι σε όλους τους δείκτες. Είναι μεικτά τα πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια. Ο Nikkei είναι ο δείκτης ο οποίος έκλεισε με κέρδη 0,16%. Από την άλλη, βλέπουμε τους κινητικούς δείκτες να καταγράφουν απώλειες και ο Hang Seng καταγράφει πτώση περίπου στο 0,89% και ο δείκτης της Σαγκάη επίσης απώλειες 1,87%. Απλά δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο τα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε και τη μεγάλη πτώση στη Wall Street και είχαν επηρεαστεί και ασιατικές αγορές. Και να δούμε τώρα και με τις ισοτιμίες τι γίνεται, γιατί το ακριβό ευρώ έτσι είχε τρομάξει την Ευρώπη και αντίστοιχα το ακριβό δολάριο. Σήμερα βλέπουμε συνεχίζεται η πτώση για το κοινοευρωπαϊκό νόμισμα. Ναι, βλέπουμε λοιπόν απώλειες για το ευρώ και για την στερλίνα. Βέβαια το ευρώ διαμορφώνεται στο 1,23 ισοτιμία ευρώ δολαρίου και η στερλίνα στο 1,39. Τώρα, όσον αφορά τα εμπορεύματα, Σοφία, το χρυσό είναι το κερδισμένο. Είναι κερδισμένο διότι πάντα το ασφαλές καταφύγιο, είναι το ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών και όταν βλέπουμε να υπάρχουν αυτές οι απώλειες στις άλλες αγορές, το χρυσό είναι αυτό το οποίο κερδίζει έδαφος. Βλέπουμε λοιπόν να ενισχύεται και επίσης και το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 63 περίπου δολάρια το βαρέλι. Μιλάμε πάντα για το αργό πετρέλαιο.
Λοιπόν, αλλαγή κλίματος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και βλέπουμε και την ελληνική αγορά στο συν 0,57% να συνεχίζει. Θα εστιάσουμε στις διεθνείς αγορές και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Προς το παρόν, Ειρήνη, σε ευχαριστώ για καλή την συνέχεια. Γενική εικόνα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε και εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε κοντά σας. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Αντύπα, δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Νομίζω ότι το θέμα της Νοβάρτης θα μας απασχολήσει και σήμερα, όπως είναι φυσικό. Και αύριο. Και αύριο, και μεθαύριο, και για εβδομάδες, μήνες ενδεχομένως, μέχρι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να καταλάβουμε αν αυτό το οποίο βλέπουμε να εκτελήσεται μπροστά μας είναι τελικά ένα σκάνδαλο ή πρόκειται για μια σκευωρία, όπως αρκετοί πλέον ισχυρίζονται. Όπως και να έχει, πήγε τελικά ο φάκελος της δικογραφίας στην Βουλή. Είδαμε συνωστισμό, εν πάση περιπτώσει, πολλών βουλευτών, μεταξύ των οποίων κυρίως αυτών οι οποίοι εμπλέκονται τα ονόματά τους στην συγκεκριμένη υπόθεση. Και μετά, εφόσον έγινε η πρώτη ανάγνωση της δικογραφίας, είδαμε να ακολουθούν οργισμένες δηλώσεις, καταγγελίες, απειλές μηνύσεων και όλα αυτά που βλέπουμε έτσι από χθες το βράδυ. Το εντυπωσιακό είναι ότι η περίφημη αυτή δικογραφία διαβάστηκε πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ μικρή. Ήταν μόνο τρεις καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης στην τηλεόραση του Αντένα, ναι, είναι στελέχη της Νοβάρτης, τα οποία πιάστηκαν να κλέβουν την εταιρεία τους. Συγγνώμη, ξέρουμε ότι είναι στελέχη της Νοβάρτης. Αυτό πώς το γνωρίζουμε? Έτσι δήλωσε ο κύριος Πολάκης. Πώς το ξέρει ο κύριος Πολάκης, γιατί μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος... Αυτό ακριβώς το ρώτησε και ο Γιώργος Παπαδάκης. Λοιπόν, ο πιο έμπειρος συνάδελφος της πρωινής ζώνης έκανε ακριβώς το ίδιο ερώτημα με σένα. Πώς έχετε γνώση της... Νομίζω το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό ναι, είναι πώς έχετε γνώση της δικογραφίας. Ο κύριος Πολάκης απάντησε ότι το ξέρω επειδή είμαι γιατρός. Αυτή είναι η απάντησή του. Τι να αφήνουμε. Ναι. Ας αφήσουμε και κάτι να πέσει, γιατί είναι πάρα πολλά τα οποία αιωρούνται. Ναι. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν είπε ότι είναι τρία στελέχη της Νοβάρτης, τα οποία πιάστηκαν να έχουν βάλει το χέρι στο μέλι, δηλαδή να έχουν αδίκημα, να έχουν παρανομήσει, και οι οποίοι πιέστηκαν να δώσουν άλλα ονόματα. Εξ όσων γνωρίζω, στα δυτικά κράτη δικαίου στα οποία ανήκουμε, ένοχος δεν μπορεί να κάνει ένοχο κάποιον άλλον. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα της αξιοπιστίας αυτών των μαρτύρων. Ναι, αλλά πολλές φορές έχουμε δει στο εξωτερικό ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες οι οποίοι εμπλέκονται. Σωστό. Με δύο προϋποθέσεις. Με δύο προϋποθέσεις. Ναι. Πρώτον, να δώσουν στοιχεία. Το να λένε ότι είδα να φεύγει μια βαλίτσα από την εταιρεία και ήξερα ότι μου είχαν πει ότι πηγαίνει εκεί, δεν είναι στοιχείο. Είναι αφήγηση. Είναι σαν τα παραμύθια που λέγαμε παλιά οι άνθρωποι γύρω από τη φωτιά ή πάνω στα καράβια. Όταν ήμασταν οπότε πολλές... δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αν... κατηγορίες. Εδώ λοιπόν είναι το πολύ κρίσιμο στοιχείο. Ναι. Αν δεν βρεθεί η Σοφία η διαδρομή του χρήματος, έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι θα είναι μια κυβερνητική σκευωρία, ότι θα καταπέσει ένα σκάνδαλο. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τη λειτουργία του πολιτεύματός μας. Ναι. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ας το πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Mm-hmm. Να συμφωνήσουμε ότι ο στόχος της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς είναι κορυφαίος. Και ό,τι συμβάλλει σε αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, δεν θα πρέπει αυτός ο στόχος να γίνεται παιχνίδι κομματικής αντιπαράθεσης, να γίνεται όργανο στο πλαίσιο της κομματικής αντιπαράθεσης και κυρίως να μην φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί το κράτος δικαίου στη χώρα. Αυτό το λες για το δικό μας πολιτικό σύστημα που έχουμε δει πώς λειτουργεί, πώς επικοινωνούν οι πολιτικοί μεταξύ τους. Θεωρώ ότι έχουμε ένα καλό πολιτικό σύστημα. Μπορεί να σε ευνηδιάζω, αλλά από το 1974 και μετά... Θέλω να πώς εκπροσωπείτε βέβαια. Από το 1974 και μετά είχαμε μια συνεχή εναλλαγή κυβερνήσεων, απρόσκοπτη, διερευνήθηκαν σκάνδαλα, κόσμος πήγε φυλακή. Ξέρεις, είναι υπερβολή αυτό που λένε ότι στην Ελλάδα δεν τιμωρείται κανείς. Όχι, στην Ελλάδα έχουν τιμωρηθεί άνθρωποι, έχουν πάει φυλακή. Αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Τσοχαντζόπουλος μέσα για σκάνδαλο διαφθοράς. Ναι, αλλά ο κόσμος που μας παρακολουθεί θα πει ότι είναι ένας. Ναι. Υπάρχουν τόσοι πολλοί οι οποίοι γλιτώσει και έχουν παραγραφεί αδικήματα πολλών βουλευτών οι οποίοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα τα οποία έχουμε παρακολουθεί στα προηγούμενα χρόνια. Και δεν αυτό νομίζω είναι ότι το έχει οποίο... αποδειχθεί σκάνδαλο το οποίο δεν έχει πάει φυλακή αυτός που το έκανε. Ναι. Δηλαδή και ο κύριος Παπαγεωργόπουλος δεν είναι ένας.
Αν αρχίσουμε να λέμε, ο κύριος Μπόκος, αν αρχίσουμε να λέμε ονόματα, θα δούμε ότι δεν είναι ένας. Ότι είναι ένας λαϊκισμός από την ανάποδη ότι κανένας δεν τιμωρείται και το όλοι οι ίδιοι είναι. Όχι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πολλοί κόσμος έχει τιμωρηθεί, προφανώς και πολλοί κόσμος την έχει γλιτώσει. Mm-hmm. Η δημοκρατία δεν είναι ένα τέλειο πολίτευμα. Από εκεί πέρα όμως είναι το καλύτερο που έχουμε και καλό είναι να το προστατεύουμε από όσους κάνουν παιχνίδια στην πλάτη της. Αλλά αυτό είναι το αυτονόητο. Ωστόσο, στη δική μας περίπτωση, στην περίπτωση της Νοβάρτης, το φρέσκο αυτό σκάνδαλο, το θέμα είναι ότι έχουμε κατηγορίες δωροληψίας, δωροδοκίας, απιστίας, οι οποίες παραγράφονται, σωστά? Έχουμε κατηγορίες οι οποίες είναι λίγο αόριστες, mm-hmm. το πρώτο που πρέπει να πούμε. Γιατί το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα δίνεται σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν απειλείται από οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή είναι ατυχής ο παραλληλισμός με τη Χρυσή Αυγή, εκεί πέρα έχουμε νεκρό, έχουμε συμμορία με όπλα. Λοιπόν, οπότε είναι λογικό όποιος λέει ότι εγώ ήμουν μέλος οργάνωσης και ζητώ προστασία, είναι λογικό να παίρνει καθεστώς. Εδώ πέρα έχουμε τρία στελέχη μιας φαρμακευτικής εταιρείας, τα οποία λένε ότι άκουσα ότι τα πήρε η Σοφία και ο Γιάννης. Ναι. Αυτό προφανώς και δεν τους δίνει το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα. Και υπάρχει και ένας άλλος νόμος, ο οποίος έχει να κάνει με ευνοϊκή μετακίνηση ανθρώπων που συνεργάζονται με τις αρχές. Εκεί πέρα δεν είναι κατά ανάγκη όμως και ανωνυμία. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε δύο βασικές αρχές. Φως σε όλα, έλεγχος των πάντων από τη μία, από την άλλη όμως με ονόματα και αποδείξεις. Αλλιώς αύριο θα βγω εγώ και θα πω ότι τα πήρες εσύ. Θα βγεις εσύ και θα πεις ότι τα πήρα εγώ. Ονόματα και αποδείξεις και από εκεί και πέρα να φτάσει η έρευνα σε βάθος. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο άκουσα και χθες τον Βαγγέλη Βενιζέλο, εστίασε σε αυτό, στο γεγονός ότι τρεις μάρτυρες με κουκούλα κατηγορούν έτσι συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνο. Το θέμα είναι γιατί η δικαιοσύνη το έχει δεχτεί αυτό. Μπορούμε ίσως να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι ο χειρισμός της κυρίας του Λουπάκη θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου και από την ίδια τη δικαιοσύνη και δεν αποκλείεται βεβαίως να υπάρχει και νομική προσβολή από τους θυγόμενους, καθώς είχαμε το οξύμορο, μια αλληλουχία λίγο περίεργη, την Κυριακή του Συλλαλητηρίου η τελευταία κατάθεση. Ναι, ήθελα Δευτέρα να σε ρωτήσω, έχει και αυτό τη σημασία, του παίζει και αυτό ρόλο, διότι είδαμε ότι οι πρώτες καταθέσεις έγιναν τον περασμένο Νοέμβρη και η τελευταία έγινε τώρα, την Κυριακή του Συλλαλητηρίου. Πώς μπορούμε να το διαβάσουμε? Ο ίδιος ο κύριος Πολάκης, για να χρησιμοποιήσω λόγια ενός κυβερνητικού στελέχους, είπε ότι τους πιάσανε με το μέλι στη Χίτρα και τους πιέσανε. Ναι. Αν υπάρχουν πιέσεις όμως, ο άλλος μπορεί να πει οτιδήποτε για να την γλιτώσει. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση όφιλε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Δεν μπορεί η τελευταία κατάθεση να είναι την Κυριακή. Την επομένη το πρωί, ό του θαύματος, να πηγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Άριο Πάγο. Το βράδυ να γίνεται σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να, εκτός από τίμια, πρέπει και να φαίνεται. Οι διαδικασίες δεν έχουν μπει τυχαία. Έχουν μπει για να μας προστατεύουν όλους. Το να διατηρούμε κάποιες διαδικασίες είναι προστασία του συστήματος και των προσώπων. Μάλιστα. Το να, επειδή λέμε φως σε όλα, το να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των συγκεκριμένων μαρτύρων είναι καθαρά απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία θα κρίνει με βάση τις καταθέσεις τους, αν εν πάση περιπτώσει είναι ελλιπής. Και από εκεί πέρα θα πρέπει οι ίδιοι να καταθέσουν κάποιες αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Ναι. Αν υπάρχει διαδρομή του χρήματος, δηλαδή αν αυτά τα 200 χιλιάρικα που λένε ότι πρέπει να πήρε ο κύριος Λοβέρδος, θα δούμε ότι εκείνη την περίοδο που λένε ότι τα πήρε κάποιος και του τα πήγε, κατατέθηκαν και σε κάποιο λογαριασμό ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με τον πρώην Υπουργό, έχουμε μία απόδειξη. Mm-hmm. Αυτό είναι η απόδειξη, ναι. Αν δεν το έχουμε αυτό όμως, έχουμε μία συκοφαντία. Και μία συκοφαντία η οποία θα μου επιτρέψει να σου πω είναι και λίγο κακότεχνη. Δηλαδή, τώρα μία βαλίτσα με 2 εκατομμύρια μοβ με κίτρινα ροδάκια από την κεντρική πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Δηλαδή, συγγνώμη, αν εσύ ήσουν πρωθυπουργός και ήθελες να πάρεις μίζα, θα φώναζες μια βαλίτσα από την κεντρική πόρτα
στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή... Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο σχολιάζεται. Είδαμε και τις δηλώσεις των εμπλεκόμενων. Ο Βενιζέλος είπε για συκοφαντίες που εξευθυλίζουν τη δημοκρατία, για ανυπόστατες γελοιότητες. Ο κ. Σαμαράς ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, είναι ο κ. Σαμαράς. Και ο κ. Λοβέρδος που ήταν πολύ λίγο τον άκουσε στο θέμα Ρέντιο. Ναι. Είναι στην Αμερική. Ωστόσο, τι θέλουν να πούν με το γεγονός ότι σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο τις συγκεκριμένες καταθέσεις, ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως τα βγάζουν από το μυαλό τους αυτά που λένε? Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να τα αποδείξουν. Επειδή είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες, δεν είναι ότι τον είδα να φυλάει μια κοπέλα στη γωνία. Είναι πιο σοβαρό. Έχει να κάνει με την... με τον πυρήνα αυτών των ανθρώπων, ναι. Όχι μόνο με την πολιτική τους καριέρα, αλλά με το αν θα πάνε φυλακή ή όχι. Όταν με αυτό που λες μπορείς να στείλεις κάποιον φυλακή, πρέπει να το αποδείξεις. Αλλιώς θα έχει και ο άλλος, ο θυγόμενος, έχει το δικαίωμα να επιχειρήσει να στείλει εσένα. Έτσι. Εν τω μεταξύ, είδαμε και τα συγκεκριμένα ποσά τα οποία αναφέρθηκαν, 50 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2007-2015. Τα 46 αυτών είναι για τα εμβόλια γρήπης. Νομίζω εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός υγείας. Γενικώς τα νούμερα είναι λίγο. Είναι και εκεί πέρα υπάρχει μια υπερβολή. Δόθηκαν τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή, συνολικά νομίζω ότι για την δεκαετία χοντρικά είναι 23 δισεκατομμύρια ζημία. Mm-hmm. Όχι μίζες. Mm-hmm. Οι μίζες υπολογίζονται γενικώς από τους μάρτυρες ότι μπορεί να έφτασαν και τα 10-20 εκατομμύρια. Είναι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι μια διαδικασία το φάρμακο στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλοί παίκτες, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, είναι οι εταιρείες οι ίδιες οι οποίες συμμετέχουν στις επιτροπές τιμολόγησης. Είναι στελέχη των Υπουργείων Υγείας, mm-hmm. είναι στελέχη των Υπουργείων Ανάπτυξης και όχι Οικονομικών. Εδώ πέρα υπάρχει το ανάπτυξης έχει μια υποπτία, όχι του Υπουργείου ναι. Οικονομίας. Λοιπόν, έχω την αίσθηση λοιπόν ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν σε αυτή τη διαδικασία να δώσουν τα φώτα τους. Από εκεί και πέρα θεωρώ άτεχνο πολιτικά και τον χειρισμό από της κυβέρνησης να μιλήσει για το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο ever. Ναι, και αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα. Πώς μπορεί να το γνωρίσει? Με όλο το σεβασμό στα κυβερνητικά στελέχη, ήταν λίγο βιαστικό και μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο φάουλ. Επίσης, ένα ερώτημα το οποίο μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι το πώς η Βουλή σε αυτή τη φάση θα μπορέσει να βγάλει ένα συμπέρασμα από τη στιγμή που δεν έχει και τα στοιχεία των τριών αυτών μαρτύρων στη διάθεσή της. Αυτό λύνεται. Με ποιο τρόπο? Θα κληθούν, θα υπάρχει παραμόρφωση φωνής. Μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Θα υπάρχει κουρτίνα. Ναι. Αν και έχω την αίσθηση ότι οι θυγόμενοι θα εξαντλήσουν τα νομικά μέσα για να αποκαλυφθούν τα πρόσωπα των προστατευόμενων μαρτύρων, γιατί επαναλαμβάνω με τις λίγες γνώσεις που διαθέτω και τον νόμο που κοίταξα, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να είναι ανώνυμοι. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις να είναι προστατευόμενοι, δηλαδή να υπάρχει φρουρά, που έλεγε ο κ. Μπαλαούρας, ναι. να τους έχουν αλλάξει κατοικία, ναι. λοιπόν, για να τους προστατεύσουν, αλλά από τον τύπο, όχι από... Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή... Δεν νομίζω ότι ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Κουτρουμάνης συνιστούν εγκληματική οργάνωση. Δεν μας έχουν δείξει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Σίγουρα. Λοιπόν, πάντως όπως και να έχει, με το συγκεκριμένο σκάνδαλο έχουμε ξεχάσει το θέμα της ονομασίας, της διαπραγμάτευσης. Σίγουρα, όχι, όχι, δεν ξεχνάμε τίποτα. Έχουμε ξεχάσει εντός εισαγωγικών, γιατί πλέον όπου και να κοιτάξουμε βλέπουμε το θέμα της Νοβάρτης. Απλώς, το θέμα της Νοβάρτης δεν είναι ίσονος σημασίας, με την έννοια όχι του σκανδάλου, με την έννοια της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος. Σωστά. Αυτή είναι η προσέγγιση. Λοιπόν πολύ σωστά το αναδεικνύεις mm-hmm. στην εκπομπή σου, γιατί έχει να κάνει με την προσπάθεια και το ρόλο του τύπου, τον δικό μας, στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Και αυτό είναι σημαντικό, εξίσου σημαντικό ίσως και με το όνομα. Έτσι. Μπορεί τα μέσα να μην θέλουν να σκεπάσουν τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν, παρόλα αυτά με τον τρόπο που βλέπουμε να γίνεται η διαχείριση του συγκεκριμένου σκανδάλου. Είναι φυσικό τα οικονομικά και τα υπόλοιπα που μας απασχολούν να μπαίνουν λίγο στην άκρη. Δεν θέλω να τα βάλω στην άκρη, γι' αυτό πριν σε αποχαιρετήσω θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για την νέα κίνηση ΖΑΕΦ, ο οποίος είναι έτοιμος να αποδεχθεί έναν γεωγραφικό προσδιορισμό στην ονομασία. Αλλάζει η ονομασία σε αεροδρομίων, του αεροδρομίου τέλος πάντων, αλλάζει το όνομα της κεντρικής οδού εκεί. Και το ερώτημά μου είναι, έχει υπάρξει κάποια συμφωνία την οποία εμείς δεν ξέρουμε, γιατί προχωρούν νομίζω έτσι ότι θα πάει και ο κύριος Κοντζιάς σύντομα στα
Σκόπια, οπότε θα γίνουμε σοφότεροι. Είναι προφανές ότι στο παρασκήνιο, και εδώ ίσως δεν είναι κατά ανάγκη κακό, μυστική mm-hmm. διπλωματία, στο παρασκήνιο τα πράγματα είναι πιο προχωρημένα από αυτά που ξέρουμε εμείς. Ας κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας, να μας ενημερώσουν επίσημα για το τι συζητούν και τότε θα έχουμε την άνεση να πούμε περισσότερα. Και πριν κλείσουμε, κάνουμε ένα σχόλιο για τη στάση της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία είπε ότι ας επιτρέψουμε στους Μακεδόνες να μπουν στο ΝΑΤΟ χωρίς αλλαγή ονομασίας. Γενικώς η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει παίξει θετικό ρόλο στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Ναι, θυμίζω και την υπόθεση της Κύπρου. Ναι. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να σλήσουν και αυτοί τώρα εδώ. Θα λειτουργήσω λίγο συνδικαλιστικά. Mm. Ας ασχοληθούν λίγο με τη Σκωτία και το Brexit, με τη δική τους χώρα και στη συνέχεια ας έρθουν να μιλήσουν για εμάς. Λοιπόν, και με αυτό κλείνουμε. Γιάννη, μας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Καλημέρα. Φίλες και φίλοι, μία μικρή διακοπή και επανερχόμαστε για να δούμε τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και το ελληνικό χρηματιστήριο. Είμαστε και πάλι κοντά σας. Θυμίζω, καταρχάς πριν σας θυμίσω, βλέπω ότι το ελληνικό χρηματιστήριο υπεραποδίδει σήμερα στο σύν 1,07%. Ανακάμπτει ο γενικός δείκτης με τον τζίρο αυξημένο στα 12,7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε, θυμίζοντας ότι χθες η Wall Street ενισχύθηκε τελικά, το συνδέω και με την εικόνα της αγοράς, η οποία επηρεάζεται από την άνοδο και της Wall Street χθες, αλλά και τη σημερινή άνοδο των ευρωπαϊκών αγορών. Ωστόσο, η απότομη πτώση των μετοχών που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, η αλήθεια είναι ότι αναστάτωσε τους επενδυτές και τους αναλυτές και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Κωνσταντίνο Βουδούριο, ο οποίος είναι χρηματοοικονομικός αναλυτής. Πριν όμως πάμε να δούμε ένα βίντεο για να έχουμε έτσι την γενική εικόνα και να θυμηθούμε τι είχε συμβεί. Η απότομη πτώση των μετοχών που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και επιταχύνθηκε την τρέχουσα δεν έχει μόνο μία αιτία. Ποιοι όμως είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στο mini crash στη Wall Street? Τα στοιχεία για τον αριθμό των απασχολούμενων σε λίστες μισθοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή κατέδειξαν ότι οι μισθοί αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 8 και πλέον ετών, τροφοδοτώντας τις εκτιμήσεις ότι ο πληθωρισμός και τα επιτόκια θα αυξηθούν περισσότερο από τις προηγούμενες προβλέψεις. Οικονομολόγοι και αναλυτές προειδοποιούσαν ότι τα επίπεδα του πληθωρισμού θα ανέβαιναν πέρα από το 2-3%, το οποίο οι κεντρικές τράπεζες θεωρούν υγιές ποσοστό για ανεπτυγμένες χώρες. Ce signal
Το σήμα που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σηματοδοτεί μια στροφή σε ένα επίπεδο πληθωρισμού που δεν έχουμε δει εδώ και αρκετό καιρό. Πίσω από την αύξηση των αποδόσεων στα ομόλογα είναι μια αυξανόμενη συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές για την πολιτική της Fed. Για μια μεγάλη περίοδο του τρέχοντος κύκλου περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, οι επενδυτές αισθάνθηκαν άνετα με την ιδέα ότι η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών θα σταματούσε να αυξάνει το βασικό της επιτόκιο, διατηρώντας το σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι στο παρελθόν. Τυπικά και ιστορικά, αν η Fed δεν αυξήσει τα επιτόκια τόσο πολύ και τόσο γρήγορα, αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στο χρηματιστήριο. Ο Τζερόμ Πάουελ ανέλαβε επισήμως τα ηνία της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, υποσχόμενος ότι θα εξηγεί ό,τι κάνει και ότι θα σεβαστεί την παράδοση της ανεξαρτησίας του θεσμού. Λοιπόν, έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Κωνσταντίνο Βουδούρη, ο οποίος είναι χρηματοοικονομικός αναλυτής, για να μας δώσει έτσι την δική του ανάλυση για το τι συνέβη στις διεθνείς αγορές. Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Σοφία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα παράδοξο και αυτό θα θέλαμε να μας εξηγήσεις και εξηγώ. Αυτό που πυροδότησε τις ρευστοποιήσεις την προηγούμενη Παρασκευή στην Wall Street ήταν το γεγονός ότι είδαμε τα στοιχεία για την αγορά εργασίας να είναι καλύτερα των εκτιμήσεων και να δείχνουν ότι ουσιαστικά η αγορά εργασίας έχει φτάσει στο πικ της. Αυτό με τη σειρά του δημιούργησε φόβους για αυξημένο πληθωρισμό. Και στη συνέχεια είδαμε τι έγινε στην Wall Street και στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές οι οποίες επηρεάστηκαν. Γιατί λοιπόν μια βελτιωμένη εικόνα της οικονομίας, μια καλή εικόνα για την αγορά εργασίας επιδεινώνει τόσο πολύ το κλίμα στις αγορές? Καταρχάς να τονίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που βήχει η Wall Street και παθαίνουν πνευμονία ολόκληρου του κόσμου τα χρηματιστήρια. Εδώ να πούμε, Σοφία, ότι τα νέα τελικά στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ δεν ήταν και τόσο θετικά. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι η ανεργία έχει στυλώσει τα πόδια της, έχει κολλήσει εδώ και τρεις συνεχόμενους μήνες το 4,1%. Βλέπουμε ότι παρά την αύξηση των μισθών κατά 2,9% σε ετήσια βάση δεν μπορεί να μειωθεί η ανεργία. Εδώ θα μπορούμε να το δούμε μάλιστα και από μια καμπύλη που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι, την καμπύλη Philips. Μπορούμε να δούμε και την κάρτα. Ναι, παράλληλα καμπύλη... και να μας την εξηγήσεις. Να, η καμπύλη Philips λοιπόν δείχνει την αρνητική σχέση ανάμεσα στην ανεργία και τον πληθωρισμό. Εδώ βλέπουμε ότι η καμπύλη Philips στην αμερικανική οικονομία είναι σχεδόν οριζόντια, που σημαίνει ότι για να μειωθεί λίγο η ανεργία από τα τρέχοντα επίπεδα του 4,1% θα πρέπει να υπάρξει ένας μπόλικος πληθωρισμός, ο οποίος βεβαίως γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός αποδυναμώνει τα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα, έτσι, και δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία. Εδώ να σημειώσουμε επίσης ότι για να συμβεί αυτό, για να υπάρξει δηλαδή μεγαλύτερος πληθωρισμός, επειδή η αμερικανική οικονομία υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Mm-hmm. Για να συμβεί λοιπόν αυτό, για να απασχοληθούν αυτά τα άτομα που είναι άνεργα και είναι ελάχιστα σε σχέση με το σύνολο του εργατικού δυναμικού, θα πρέπει να δώσουν ένα κίνητρο οι επιχειρήσεις. Αυτό το κίνητρο, το μεγαλύτερο κίνητρο όπως γνωρίζουμε, είναι η αύξηση των μισθών. Τι θα έφερνε λοιπόν μια αύξηση στην μισθοδοσία των υπαλλήλων στις ΗΠΑ? Η αύξηση λοιπόν των μισθών θα μετακυλίονταν στη συνέχεια από τις επιχειρήσεις στις τιμές των προϊόντων τους, έτσι, καθώς θα συνιστούσε μια αύξηση του κόστους τους, και εκεί λοιπόν θα είχαμε αύξηση των τιμών χωρίς να έχουμε αύξηση της παραγωγής, και ενδεχομένως λοιπόν η αμερικανική οικονομία να επισερχόταν σε ένα νέο στάδιο, σε μια νέα φάση, γιατί όπως γνωρίζουμε η οικονομία διέρχεται διάφορες φάσεις, όπως άλλωστε και η ζωή μας, έτσι. Ναι. Έχουμε τη φάση της ανόδου, τη φάση της καθόδου και τις ενδιάμεσες φάσεις της κρίσης και της ύφεσης. Εδώ λοιπόν θεωρείται λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποια σύννεφα, ότι η αμερικανική οικονομία έχει ταβανιάσει, έχει εξαντλήσει το στάδιο της ανόδου και πλέον γι' αυτό άλλωστε και δεν μειώνεται και είναι τόσο επίμονη η ανεργία στα τρέχοντα επίπεδα για τρεις συνεχόμενους μήνες το 4,1%. Χρειάζεται πολύ περισσότερος πληθωρισμός, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά δει η φάση της οικονομικής ανόδου και έχουμε ανατολή της φάσης της οικονομικής κρίσης, όπου αν υπάρξει αυτοσοφία θα έχουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις, μια στιβάδα αντιδράσεων που θα συμπαρασύρει όλες τις οικονομίες του κόσμου.
Μάλιστα. Αυτή η κρίση ενδεχομένως θα σήμαινε, θα ήταν προϊόν της υπερθέρμανσης, της κατανάλωσης, της αύξησης του πληθωρισμού, το οποίο θα άλλαζε τις ισορροπίες, όπως καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, η Federal Reserve, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα γνωρίζει όλα αυτά. Μάλιστα, στην τελευταία συνεδρίαση, οι αναλυτές ανέμεναν μία αύξηση των επιτοκίων, που είναι το φυσικό επακόλουθο όταν βλέπουμε να υπάρχουν έτσι, πώς το λένε, να υπάρχουν προβλέψεις για ενισχυμένο πληθωρισμό. Η ΦΕΤ παρόλα αυτά εξέπληξε και δεν προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων. Γιατί το έκανε αυτό? Είναι ουσιαστικά, Σοφία, τα στοιχήματα που πήγαν στον κουβά. Σκέψου ότι είχαν πονταριστεί στα παράγωγα, στα futures, στην αγορά futures των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαν πονταριστεί σε ποσοστό 99,9% ότι θα προχωρήσει η ΦΕΤ σε μια αύξηση των επιτοκίων. Ναι. Η ΦΕΤ λοιπόν δεν προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων, παρότι θεωρείται ότι έχει πιάσει το στόχο του πληθωρισμού του 2%. Είναι κάθε κεντρική τράπεζα θέτει ένα στόχο πληθωρισμού, έτσι, τον οποίο θα πρέπει να πετύχει. Σε αντίθεση με τη δική μας την ΕΚΤ, ας πούμε, και τον Μάριο Ντράγκη, οι οποίοι παρά τις συνεχείς ενέσεις ρευστότητας δεν μπορούν να πιάσουν το στόχο του 2%. Η αμερικανική οικονομία υπερθερμαίνεται, έχει πιάσει το στόχο, ξεπεράσει το στόχο, μπορούμε να το δούμε και σε σχετικό διάγραμμα μάλιστα αυτό. Έχει ξεπεράσει το στόχο του 2%. Έχει συγκεκριμένα ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 2,1% τουλάχιστον σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Η τάση του είναι ανωδική. Και παρά λοιπόν αυτές τις ενδείξεις για υπερθέρμανση της οικονομίας, η ΦΕΤ προς το παρόν δεν ανησυχεί, κρατάει χαμηλά τον πύχη, δεν ανεβάζει τα επιτόκια, κράτησε λοιπόν σταθερά τα επιτόκια. Βλέπουμε και στο διάγραμμα Βλέπουμε και στο διάγραμμα τώρα, για να το εξηγήσουμε και εδώ, στην κόκκινη γραμμή είναι ο στόχος του πληθωρισμού, είναι στο 2% όπως μας έλεγες και πριν. Πολύ με σωστά. Στη ΜΟΒ Καμπύλη είναι ο πληθωρισμός, πώς κινείται. Οπότε τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτό που βλέπουμε? Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει πιάσει το στόχο πληθωρισμού του 2% η ΦΕΤ και έχουμε μια ανωδική τάση στον πληθωρισμό, όπου όπως είπαμε χρειάζεται πληθωρισμός για να μειωθούν από τα τρέχοντα επίπεδα ανεργίας από το 4,1%, εξού και η φορολογική μεταρρύθμιση του Τραμπ, έτσι, όπως στοχεύει στο να δώσει ένα περιθώριο, ένα αέρα στις επιχειρήσεις να κάνουν περισσότερες προσλήψεις με τη μείωση του εταιρικού φόρου. Σωστά. Όμως βλέπουμε ότι η ΦΕΤ δεν ιδρώνει το αυτή της μπροστά σε αυτή την πληθωριστική αναζωπήρωση, έτσι, η οποία προς το παρόν είναι σε χαμηλά επίπεδο πληθωρισμό στο 2,1% και δεν εμπνέει ανησυχία. Για εκεί λοιπόν είναι το σκεπτικό της ΦΕΤ και γι' αυτό άλλωστε δεν προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων. Γιατί όπως ξέρουμε, Σοφία, όταν αυξάνονται τα επιτόκια, αυξάνεται και το κόστος του χρήματος, έτσι. Αυξάνεται το κόστος δανεισμού και πέφτει η ζήτηση των δανείων. Έρχεται μείωση της ζήτησης των δανείων, μείωση των επενδύσεων και της κατανάλωσης και επομένως υποχωρεί και ο πληθωρισμός. Τώρα, με βάση όλα αυτά τα οποία μας είπες, το ερώτημα είναι το εξής. Αν αυτή η κρίση που φαίνεται, υπάρχουν σύννεφα μάλλον μετά από όλα αυτά που συνέβησαν για δημιουργία έτσι μιας κρίσης, με επίκεντρο τον πληθωρισμό. Θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα στο 2018 και αν αυτή η αντίδραση, η πτωτική αντίδραση που είδαμε στις διεθνείς αγορές είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί ή ήταν προσωρινό. Και μάλιστα ίσως να το συνδυάζαμε με την πτωτική αντίδραση που θα αναμέναμε μετά την τεράστια άνοδο που έχουμε δει στους αμερικανικούς δείκτες. Θεωρώ ότι δεν θα έχει ισχύ αυτή η πτωτική αντίδραση των αγορών. Δεν θα έχει δηλαδή συνέχεια, θα έχει ήδη ξεθοριάσει. Το βλέπουμε άλλωστε και στα χρηματιστηριακά ταμπλό και σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι ένας πληθωρισμός στα επίπεδα του 2% δεν είναι προς το παρόν τουλάχιστον, τουλάχιστον για φέτος ας πούμε που μιλάμε, είναι ανησυχητικός για την αμερικανική οικονομία. Ένας ανησυχητικός πληθωρισμός θα ήταν ένας πληθωρισμός του 4-5%, όπου μετά θα πηγαίναμε λοιπόν σε έναν καλπάζοντα πληθωρισμό, γιατί όταν ανεβαίνει πάνω από αυτά τα επίπεδα, εκεί λοιπόν δημιουργείται μια πραγματική υπερθέρμανση στην οικονομία. Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχουν τουλάχιστον στον άμεσο ορίζοντα τόσο ισχυρά σύννεφα ώστε να φέρουν αυτή την πόρα και στις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά και στην πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτή την πρόβλεψή σου. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ
για το σχόλιο σου. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Βουδούρης, χρηματοοικονομικός αναλυτής. Και αυτό το οποίο εκτιμά είναι ότι αυτή η πτώση που είδαμε είναι παροδική στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα επίπεδα στα οποία βρίσκεται τώρα ο πληθωρισμός σίγουρα είναι ελέγξιμα και η Federal Reserve μπορεί να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της με εύκολο τρόπο, μιας και μόλις ξεκίνησε το 2018 είναι μόνο σύννεφα αυτά τα οποία βλέπουμε, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό είναι και το συμπέρασμα του αναλυτή μας. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία γιατί πρέπει να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας στο τελευταίο μέρος εκπομπής μας. Το ελληνικό χρηματιστήριο βλέπουμε να έχει εναλλαγές έτσι στα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι καταφέρνει να παραμείνει σε θετικό πρόσημο. Αυτή την ώρα στο συν 0,69% στα 15 εκατομμύρια ο τζίρος. Θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες από την σημερινή συνεδρίαση στη συνέχεια. Προς το παρόν θα εστιάσουμε στις επιχειρήσεις. Μαζί μας είναι ο Θέμης 41, συνάδελφος. Θέμη, καλημέρα. Πρώτη φορά τα λέμε στον αέρα μαζί, ναι, έτσι. Είναι χαρά μου. Για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου, διότι σήμερα είναι και η πρεμιέρα της εκπομπής σου, εδώ από το κανάλι μας, από το SBC. Marketing in practice, δηλαδή marketing στην πράξη. Από εδώ και πέρα, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, θα μπορείτε να το παρακολουθείτε κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή, γι' αυτό σε έχουμε εδώ μαζί μας για να μας δώσεις ένα στίγμα. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτη σεζόν, είναι η τρίτη χρονιά που παίζουμε την εκπομπή αυτή. Θέλουμε να φέρουμε τις επιχειρήσεις στο μικροσκόπιο, να μας πούν ακριβώς τι καλό κάνουν, πώς το κάνουν, για να μπορέσουμε να δώσουμε έμπνευση και στους υπόλοιπους επιχειρηματίες. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας θέλουν να ακούσουν αυτά τα μικρά μυστικά που έχουν να μας πούν οι επιχειρηματίες. Και αυτά τα λένε στην εκπομπή σου. Ακριβώς, ακριβώς. Και σήμερα ξεκινάμε ένα πολύ δυνατό θέμα. Λοιπόν, θες να μας δώσεις έτσι ένα στίγμα το τι θα δούμε στην εκπομπή σου σήμερα. Βλέπουμε και κάποια πλάνα, αποσπάσματα από την εκπομπή. Ποιο είναι το θέμα που επιλέξαμε να ασχοληθούμε έτσι στην πρώτη εκπομπή? Σήμερα θα μιλήσουμε για το mentoring σε επιχειρήσεις. Με αφορμή το πρόγραμμα Early Warning Europe που έχει φέρει στην Ελλάδα το IMEGSEVE με το Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο παρέχει δωρεάν mentoring σε επιχειρήσεις, θα συζητήσουμε γύρω από αυτό το θέμα. Να εξηγήσουμε τι είναι το mentoring. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, προέρχεται από την ελληνική λέξη μέντορας και έχει να κάνει με αυτό σίγουρα. Ωστόσο, στην πράξη, τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις? Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον κλάδο του, ο οποίος δίνει όλη του τη γνώση, χωρίς να κρύβει κάτι, σε κάποιον άλλον επιχειρηματία, με σκοπό εκείνος να εξελιχθεί. Και συνήθως αυτή η σχέση είναι χωρίς χρήματα. Είναι δηλαδή προσφορά. Μάλιστα, οπότε έμπειροι επιχειρηματίες επιλέγουν να μεταφέρουν έτσι τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους χωρίς να υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα. Ακριβώς. Πώς μπορεί κάποιος να βρει έναν τέτοιο μέντορα? Συνήθως αυτοί οι μέντορες έρχονται μέσα από προγράμματα, όπως είναι το Early Warning Europe, όπου η επιχείρηση η οποία θέλει να βρει έναν μέντορα επικοινωνεί με το IMEGSEVE και του κάνει το μάτς με το μητρό μεντόρων που έχει. Μάλιστα. Βεβαίως, εσύ που είσαι και σύμβουλος marketing, μπορείς να μας εξηγήσεις, επειδή έχουν βγει πολλοί όροι οι οποίοι κυκλοφορούν και πολλοί από εμάς ενδεχομένως δεν τους καταλαβαίνουν. Έχουμε το mentoring, το οποίο μας το εξήγησες, έχουμε το business coach και έχουμε και τον consultant, δηλαδή τον σύμβουλο. Αυτό το οποίο κάνω εγώ δηλαδή. Αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Ποια είναι η διαφορά αυτών των τριών? Είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ξαφνικά όλοι οι επιχειρηματίες ακούνε, έλα να σου κάνω mentoring, έλα να σου κάνω coaching, έλα να σου κάνω συμβουλευτική. Ο coach είναι ένας καθοδηγητής, ο οποίος ουσιαστικά βοηθάει τον επιχειρηματία να βρει τη λύση μόνος του. Εκ των έσω έρχεται η λύση. Είναι πιο μεγάλη σχέση, είναι με αμοιβή και γενικά είναι κάτι σαν συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Δεν μιλάμε όμως για ψυχοθεραπεία, γιατί η ψυχοθεραπεία ασχολείται με το παρελθόν. Στο coaching ασχολούμαστε με το παρόν και με το μέλλον. Αντίστοιχα το consulting. Και στο consulting. Η συμβουλευτική είναι ένας ειδικός στον τομέα του, όπως είμαι εγώ στο marketing, ας πούμε, με πολλά χρόνια εμπειρίας, ο οποίος αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο project σε μια επιχείρηση και λέει στον επιχειρηματία τι θα κάνει. Και καμιά φορά το κάνει και ο ίδιος ο consultant για τον επιχειρηματία. Έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα, είναι άμεσο το αποτέλεσμα. Και ουσιαστικά είναι σαν να πας σε έναν γιατρό, να του πεις πονάει το κεφάλι μου και θα σου πει ο γιατρός, θα πάρεις ένα ντεπών, ένα ποστάν,
Και αυτό, πρέπει να το πάρεις. Οπότε είναι ο γιατρός των επιχειρήσεων. Ακριβώς, ο consultant. Είναι πιο άμεσα αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, αναφερικά με το mentoring, που είναι και το θέμα της σημερινής πρώτης εκπομπής, πώς μπορεί να βοηθήσει και εσύ, τι τομείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο? Βεβαίως. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε φέρει μία mentor, μία ωφελούμενη από το πρόγραμμα, η οποία μας εξηγεί ακριβώς πώς σκέφτηκε να εγγραφεί στο πρόγραμμα, τι βοήθεια πήρε από το μέντορα και πόσο πραγματικά βοηθήθηκε. Ένας μέντορας είναι ένα εξωτερικό μάτι μέσα στην επιχειρηματική καθημερινότητα του επαγγελματία. Οπότε βλέπει πράγματα έτσι όπως δεν τα βλέπει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Για παράδειγμα, κάποια κενά στα οικονομικά του. Πώς μπορεί να τιμολογήσει καλύτερα τις υπηρεσίες του. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα το προσωπικό του, τους πελάτες ή τους προμηθευτές του. Είναι πολλά πράγματα στα οποία μπορεί να πάρει χρήσιμες πληροφορίες. Πολλά και σημαντικά, που μπορεί να αλλάξει τελείως την εικόνα της εταιρείας. Δηλαδή είναι γνώση που δεν έχει ο επιχειρηματίας, την έχει κάποιος άλλος και την παρέχει απλόχερα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσουμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την σημερινή πρώτη εκπομπή σου για φέτος, να δούμε τι περιμένουμε να παρακολουθήσουμε σήμερα το βράδυ στις 9 και να πούμε στους τηλεθεατές ότι κάθε Τετάρτη στις 9 μπορούν να συντονίζονται στη συχνότητα του SBC για να παρακολουθούν την εκπομπή Marketing in Practice. Θα πάμε να δούμε το απόσπασμα. Θέμη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στο βίντεο. Θα το διορθώσουμε και θα επανέλθουμε. Ας περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Το ελληνικό χρηματιστήριο μένει σε κέρδη 0,52%. Έχει ενδιαφέρον να περάσουμε να δούμε τι γίνεται αναλυτικά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Πριν όμως θα δούμε τι γίνεται και με μια ματιά συνολικά στο ελληνικό χρηματιστήριο, να δούμε τους κερδισμένους και τους χαμένους μέχρι αυτή την ώρα. Όπως βλέπουμε, οι κερδισμένοι είναι πολλοί. 71 στήτλοι αυτή την ώρα ενισχύονται, 10 υποχωρούν και 7 είναι αμετάβλητοι. Ο γενικός δείκτης, όπως βλέπω και στο κάτω μέρος της οθόνης, ευτυχώς βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα. Ανακτά μέρος της πτώσης πλέον είναι στις 843 μονάδες. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στον 25άρη. Πειραιός με άνοδο 2,26% αυτή την ώρα. Ο ΟΛΠ με κέρδη 2,23%. Η μετοχή του Ελάκτορα βλέπουμε να καταγράφει κέρδη 2,18%. Η μετοχή του Τιτάνα ενισχύεται κατά 2% και η Βιοχάλκος στο συν 1,83%. Συνεχίζοντας, η Alpha Bank με άνοδο 1,78%, η Lambda Development στο συν 1,62%, η μετοχή της Μυτιλινέως με κέρδη 1,14%, η Εκτέρνα στο συν 0,94%, η ΔΕΗ με άνοδο 0,93%.
Aegean με κέρδη 0,90% υψηλότερα κατά 0,87% και τα ελληνικά πετρέλαια και ΟΠΑΠ. Φολιφολή με άνοδο 0,78%, Εθνική Τράπεζα στο σύν 0,63%. Eurobank ενισχύεται κατά 0,57%, Γρυβάλλα υψηλότερα κατά 0,56%, η μετοχή του ΟΤΕ ενισχύεται κατά 0,42%, ΕΧΑΕ στο σύν 0,18% και βλέπουμε και την Coca-Cola 3Ε με κέρδη 0,12%. Και ολοκληρώνουμε με την εικόνα των δεκτοβαρών μετοχών. Η Τζάμπο είναι αμετάβλητη και από εκεί και πέρα βλέπουμε μόνο τρεις μετοχές να υποχωρούν. Η ΕΙΔΑΠ στο μείον 0,16%, η Motor Oil με πτώση 0,31%, Τέρνα Ενεργειακή στο μείον 0,42%. Αυτό το οποίο, τις μετοχές μάλλον που μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι αυτή της Αλφα του ΟΠΑΠ, της Πυρός και της Εθνικής που καταγράφουν το μεγαλύτερο τζίρο. Ο τζίρος για την Αλφα, όλοι οι τζίροι των μετοχών αυτών είναι άνω του 1 εκατομμύριου, για τον ΟΤΕ στα 1,3 εκατομμύρια, για την Αλφα στα 1,4 εκατομμύρια, ΟΠΑΠ 1,5 εκατομμύρια τζίρο, η Πυρός στα 1,6 εκατομμύρια ο τζίρος και η Εθνική τις ξεπερνά και καταγράφει αυτή την ώρα ένα τζίρο στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, η οποία Εθνική μάλιστα διαστόματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, του κ. Φραγκιαδάκη, είπε ότι τα επόμενα χρόνια προέβλεψε, μάλλον ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει αύξηση για το ενδιαφέρον αναφορικά με την εταιρική πίστη και επίσης με βάση τα μοντέλα που έχει τρέξει η Εθνική Τράπεζα εκτιμά ότι έως το 2020, μετά δηλαδή από 2 χρόνια, οι επενδυτές στη χώρα θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οπότε βλέπουμε μια μεγάλη αισιοδοξία από πλευράς Εθνικής Τράπεζας και στο πλαίσιο αυτό το σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας είναι χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις τόσο με μεγάλες εκταμιεύσεις όσο και με αναχρηματοδοτήσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο για την επόμενη τριετία. Κρατάμε τον θετικό σχολιασμό από τον κύριο Φραγκιαδάκη, την ώρα μάλιστα που οι τράπεζες βλέπουμε να έχουν εστιάσει στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πλέον βλέπουμε συνεχώς, καθημερινά ακούμε παραδείγματα δανειοληπτών οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με τις τράπεζες. Υπάρχει συμφωνία, γίνεται κάποιος διακανονισμός και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε κουρέματα, γεγονός το οποίο μας δείχνει ότι ίσως να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λοιπόν, τώρα αυτά σε ό,τι αφορά τις τράπεζες. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα και με αυτό θα κλείσουμε, σε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα, αυτό των συγκρούσεων στον χώρο της εργασίας και πώς μπορούν να επιληθούν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει και βρέθηκε μάλιστα και στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Εκεί βρέθηκε το SBC και η συνάδελφος Ματίνα Χαρκοφτάκη και σας παραθέτει το ρεπορτάζ. Θα περάσουμε να το δούμε. Εσείς μένετε στη συνέχεια να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα του SBC και εμείς βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Γεια σας. Οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και οι τρόποι επίλυσής τους βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τίτλο «Εργασιακές συγκρούσεις, εργασιακές διαπραγματεύσεις». Στο πλαίσιο της ημερίδας συζητήθηκαν και οι αλλαγές που έρχονται στο μέτωπο της εργασίας, καθώς και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θέλουμε να αγγίξουμε και να ανοίξουμε τη συζήτηση για ένα από τα πιο μεγάλα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία εξ ολοκλήρου αλλά και την επιχειρηματικότητα και όλη αυτή την προσπάθειά μας προς την μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών. Τα εργασιακά είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα. Έχουμε καταφέρει τα χρόνια αυτά της κρίσης να πετύχουμε τη δημοσιονομική εξισορρόπηση, έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε ένα μέρος χαμένης ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τους μισθούς. Κινδυνεύουμε σήμερα λόγω της υστέρησης όμως σε πάρα πολλού άλλου τομείς. Παράδειγμα, λέω το μη εργοδοτικό κόστος, να χάσουμε ακόμα και αυτά που έχουμε κερδίσει. Είναι καιρός να μαζευτούμε και να κουβεντιάσουμε όλοι σοβαρά, μελετημένα και συνενετικά, ώστε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις όσον αφορά τις εργασιακές μας σχέσεις. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί όλοι οι φορείς, και εργοδοτικοί, αλλά και συνδικαλιστικοί φορείς, εκπρόσωποι εργαζομένων, εργοδοτών, εργατολόγων και εκπρόσωποι όλων των επιχειρήσεων βρίσκονται σήμερα εδώ ακριβώς για να συζητήσουμε πάνω σε μια πλατφόρμα για το μέλλον.
Βλέποντας όμως και εσείς και εγώ την σύνθεση της αίθουσας εδώ, θα καταλάβετε ότι οι πιο πολλοί είναι γνώστες του αντικειμένου και αν δεν είναι μπορούν να συμπληρώσουν και τις δύο διαστάσεις που έχει το θέμα της επίλυσης των συγκρούσεων, δηλαδή και της μεσολάβησης και διαιτησίας από έναν ημικρατικό οργανισμό όπως είναι ο ΜΕΔ, αλλά και την ιδιωτική διάσταση της διαμεσολάβησης, συμφιλίωσης. Και αν σε αυτά προσθέσουμε και την ευρωπαϊκή διεθνή διάσταση, θα δούμε ότι όλες οι προδιαγραφές είναι ευνοϊκές για μια συζήτηση η οποία θα μπορέσει να έχει συνέχεια. Οι εργασιακές συγκρούσεις αποτελούν ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα επιχειρήσεις και οργανισμούς και είναι ανάγκη να επιλύονται. Η σωστή συζήτηση για το όλο θέμα δεν μπορεί να γίνει αν δεν θεωρήσουμε τη διαιτησία, γιατί αυτό είναι το τελικό μας θέμα, ως αλυσίδα αλληλοεξαρτωμένων δικαιωμάτων και θεσμών. Κρατήστε αυτό, διότι αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Θα προσπαθήσω λοιπόν διαδοχικά να αποκαλύψω τα βασικά προβλήματα στο θέμα. Χορηγός επικοινωνίας της ημερίδας ήταν ο οικονομικός σταθμός SBC TV.